Ελάτε να σηκωθούμε με την βοήθεια του Ηλία να σας δείξουμε τι γίνεται με το Power Pass. Έχει διάφορες πι... ε, παγίδες στους πρέπει να προσέξετε. Σημερά, για πάμε σημερά. να τις δείξουμε στο βίντεο γολ, Ηλία. Θα τα δούμε ένα προς ένα, όπως για παράδειγμα πώ σα πετάει έξω αν δεν έχετε κάνει ακόμη τη φορολογική δήλωση. Ελάτε να με, τα, τα δούμε με τη ένα στη σειρά. θέμα. Ε... Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Ε, καταρχάς έχουμε το, την είδηση ότι από 1η Αυγούστου ε, ανακοινώθηκε και ψηφίστηκε η κατάργηση της ε, ρήτρα αναπροσαρμογής ε, όπου επι, επιπλέον ανακοινώθηκε ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν όποτε θέλουν πάροχο χωρίς mm. να έχουν πέναλτι. Δεν θα έχουν αλλαγή. κάποια κύρωση και αν τους συμφέρει Ακριβώς. μπορούν κάθε μήνα να πηγαίνουν σε άλλο. Συνολικά, Συνολικά είναι 20 πάροχοι αν δεν το ξέρατε. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Έτσι. Προχωράμε. Ε, από εκεί και πέρα... Ε, είναι αδύνατο να προβλέψουν, θα, θα πρέπει να προβλέψουν. Οι εταιρείε δεν ξέρουν το κόστο, αυτό και μπορούν να αλλάζουν κάθε μήνα. Ναι. Άρα, κι αν ο κάθε καταναλωτή πει σήμερα σε σένα, αύριο στον άλλον, μπορεί να το κάνει. Το θέμα είναι ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να δούμε πού θα διαμορφωθούν οι τιμέ των παροχών. Ε, γιατί μπορεί ενδεχομένω να συμπιέσει το, τη μείωση τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Και ουσιαστικά ο καταναλωτή να μην έχει την μείωση που υπολογίζει βλέποντα το λογαριασμό σήμερα. Αυτό είναι σήμερα. ξεκάθαρο. Καθώ προχωράμε την κάρτα μα, εξηγούμε ότι φεύγει η ρήτρα αναπροσαρμογή, ναι, αλλά, αλλά το τιμολόγιο δεν φτάνει στο, στο ποσόπου, στο ποσοστά, στα Ακριβώς. ποσά που ήταν παλιά. Δηλαδή, κιλοβατόρα, αν την είχατε πέρυσι ή, ή, ή του φτηνότερου 7-8, και μετά πήγε κάποια στιγμή 11, δεν θα είναι εκεί πια φέτο. Υπολογίζεται ότι λόγω τη αύξηση τη τιμή τη χοντρική και τα πλήρωτα χρέη και. Ούτω καθεξής, πρακτικά θα πάμε στη λογική να είμαστε περίπου στη μισή τιμή ε, μειωμένοι σε σχέση με τα... Και μιλάμε για ενεργειακούς τουρίστες, αν και φόσον αποφασίσουν οι πελάτες να πάνε σε αυτό που, που λέγαμε πριν, να πηγαίνουν από τον ένα πάροχο στον τον άλλον. Λοιπόν, Λυγός. προχωράμε, ομαδικές προσφυγές για τις ρήτρε και έχουμε την πρώτη δίκη στις 6 Ιουλίου. Θα, θα δείξει Έτσι. πώς θα πάει, είναι, είναι, ουσιαστικά θα είναι οδηγός ε, για, για όσους κάνει προσφυγέ. προσφυγές... Ε, για αυτή τη διαδικασία. Τώρα, εδώ σε ό,τι αφορά το Power Pass και τις αιτήσει, αξίζει ναι. να το δούμε αυτό και να μας εξηγήσει η Σιλία. έχει πάρει μπ, παράταση πρώτα. Για το επίδομα ρεύματο έω 600 ευρώ, ανάλογα με τη ρήτρα αναψαρμογή που είχε στου λογαριασμού που εκδόθηκαν 1 1η Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Μαου του 2022. Έχει παραταθεί η διαδικασία των αιτήσεων μέχρι τις 5 Ιουλίου. Εδώ υπήρξε ένα πρόβλημα σε σχέση με το Power Pass και την υποβολή τη φετινής φορολογική δήλωση. Πολλέ φορέ παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιο να έχει υποβάλει την αίτηση για το Power Pass, στη συνέχεια να επέβαλε τη φορολογική του δήλωση και το, η αίτηση του Power Pass από την κατάσταση υποεκαθάριση που ήταν, δηλαδή είχε υποβληθεί η αίτηση και περίμενε να γίνει το σύστημα για καθάριση, το επανέφερε την αίτηση στην αρχική μορφή που έλεγε προ υποβολή. Άρα, ε, είχα κάνει εγώ την αίτηση, θεωρούσα ότι έχω ναι. κλείσει. Αν δεν είχα κάνει τη χρονολογική δήλωση, μου την πετούσα απ' έξω. ήταν σε λιμνάζουσα κατάσταση. Στην δεν προβλέπεται πουθενά ούτε στην Εκκύκλιο ότι θα πρέπει να έχει αν γίνει δήλωση μετά την αίτηση του Πάερπα ο ετούμενο να ελέγξει αν Φωστό. η αίτηση έχει αλλάξει κατάσταση και επίση. Ε, Άρα, θα... τώρα πρέπει να κάνει συγγνώμη, λέω μου άμεσα επανέλεγχο. Η νέα υποβολή Πρακτικά, πριν λήξει διορία πρέπει να το προσέξει ο κόσμο. Ναι, αυτό. καλό θα είναι να μπαίνει μέσα στο σύστημα και εγώ προβλε... προτείνω ας πούμε, να μπει 4 Ιουλίου, Δευτέρα. Ναι. Να δει σε τι κατάσταση είναι η αίτηση, ε, ούτω ώστε να είναι απόλυτα σίγουρο ότι η αίτηση είναι η υποκαθάριση. Μάλιστα. Βέβαια, απ' την άλλη, επειδή όταν κάνει την αίτηση βάζει email και κινητό, θεωρώ ότι σε όσου έχουν αλλάξει αυτή, σε όσους έχουν τύχει να έχει αλλάξει η κατάσταση της αίτησής τους, ναι. καλό θα ήταν να υπήρχε μια ενημέρωση ότι ε, πήλε άλλαξε η αίτησή σου, ε, Σωστό. θα πρέπει να μπει και να την, την υποβάλλεις. Έτσι, να την άμεσα λοιπόν επανέλεγχο για να, βεβαιω... να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει και έχει προχωρήσει, πάμε Ηλία μου να κάτσουμε, η αίτησή σας. Ναι.